κυρία Βίκη Μπαφατάκη. Καλησπέρα, Βίκη. Καλησπέρα. Μία από τι πολύ σημαντικέ και εξέχουσε προσωπικότητε που έχουν περάσει στην εκπομπή μα. Ευχαριστώ πάρα Πες πάρα πολύ. <laughs> Καταρχήν, ε, σου μιλώ στον ελληνικό. Πώ ξεκίνησε τα πρώτα σου βήματα στη δημοσιογραφία, Καταρχά, πρέπει να σου πω ότι εγώ δεν προέρχομαι από το χώρο τη δημοσιογραφία. Σπούδασα αρχαιολογία. Με το που τελείωσα και πήρα το πτυχίο μου, πάρα πολύ μικρή τότε, λέω τι να κάνω, ήθελα να δώσω νομική και έμαθα ότι έγιναν τα δύο πανεπιστήμια στο Καποδιστριακό και στο Πάντιο, έκανα τα χαρτιά μου και μπαίνω λοιπόν στο τμήμα επικοινωνία και ΜΜΕ, όπου πραγματικά ε, ένιωσα μια τεράστια έλξη από την πρώτη στιγμή, αλλά δεν είχα σκοπό να αλλάξω επάγγελμα, δηλαδή δούλευα και ως αρχαιολόγος και ως καθηγήτρια τότε. Ε, κάποια στιγμή όμως μας έδωσαν μια υποτροφία στους 10 καλύτερους φοιτητέ που λέγονταν ΑΕΗ και επιχειρήσει. Μπήκα λοιπόν στο χώρο, ξεκίνησα από το ραδιόφωνο, από το Flash 961, τότε ήταν πραγματικά κολοσσί οι δημοσιογράφοι μέσα. Τη δεύτερη μέρα μου βάλαν, με έβαλαν στο στούντιο να κάνω την πρώτη συνέντευξη και ειλικρινά δεν ήξερα τι να πω και τι να κάνω. Ο διευθυντή ο Κολιοπάνος τότε θεώρησα, θεώρησε ότι τα πάω πάρα πολύ καλά. Σε ένα μήνα είχα τη δική μου εκπομπή και σιγά σιγά τα πράγματα ήρθαν μόνα τους. Δηλαδή το 1998 μπήκα στην τηλεόραση. Δεν είμαι η δημοσιογράφο που ξεκίνησα από 18 χρονών, ξεκίνησα λίγο μεγαλύτερη. Και πραγματικά θεωρώ ότι έχω κάνει μια πορεία που εγώ αισθάνομαι καλά με αυτήν. Mm. Δηλαδή, δεν έχω κάνει εκπτώσει να πάω να κάνω, α, να δουλέψω σε ένα κανάλι το οποίο δεν μου αρέσει, δεν με αντιπροσωπεύει. Και όλη αυτή η εμπειρία που πήρα από την τηλεόραση, πρέπει να σου πω ότι είναι εμπειρία ζωή. Γιατί εγώ είχα ασχοληθεί πάρα πολύ και με τι αποστολέ. Mm -hmm. Ε, μίλησε μας και λίγο για το κεφάλαιο της Ιταλίας. Διάλεξες την Ιταλία για να κάνεις υπόλοιπε σπουδέ σου, έτσι δεν είναι, και έμεινε στη χώρα Εγώ αυτή Εγώ στην Ιταλία ε, συνέβη κάτι πολύ ιδιαίτερο, δεν ξέρω καμιά φορά είναι οι προορισμοί μας. Πήγα στην Ιταλία να κάνω τη γλώσσα. Γλώσσα και ιταλική φιλολογία ε, σε ηλικία 17,5 χρονών. Ε, ερωτεύτηκα την Ιταλία, ε, ερωτεύτηκα το γεγονός ότι ήταν ένα διαπολιτισμικό σταυροδρόμι εκεί και έβλεπα ανθρώπους από όλο τον κόσμο και ανέπτυξα τρομερές φιλίες και μέχρι που να τελειώσω το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας είχα αποφασίσει να τελειώσω και το τμήμα αυτό. Για κάποιο λόγο η Ιταλία μάλλον μετραβούσε κοντά τη και είναι η χώρα η οποία με έχει τιμήσει απίστευτα και μου άνοιξε την πόρτα για, το δρόμο, για, το, για τον κόσμο, στην κυριολεξία αυτό που σου λέω, Άννα. Μιλήσε μας επίσης και για τη στιγμή της βράβευσης αλλά και γενικά ας το πόρμε για τη θεματική του Τζουζέπε Σάκα. Ας πούμε για όλο λοιπόν, αυτό έτσι κάπως. Ε, είχα, γενικώ είμαι αθελόντρια από 19 χρονών. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός που με σφράγγισε με έκανε να καταλάβω ότι μόνο μέσα από τον αθελοντισμό διηλύζουμε τον κόνοπα τον εσωτερικό μέσα μας και γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Ε, κάποια στιγμή... Επειδή κάναμε πολλέ εθελοντικέ δράσει και με πανεπιστήμια, με βράβευσε πρώτα το Πανεπιστήμιο του Καμερίνο. Μετά ήρθε το Πανεπιστήμιο τη Περούτζα που με έκανε πρέσβυρα του Ιταλικού πολιτισμού ανά τον κόσμο. Και μέσα από αυτή τη διαδρομή, ξαφνικά ε, μαθαίνω για τα Τζουζέπε Σάκα τελείω τυχαία και ότι γίνεται ένα διαγωνισμό νέων επιστημόνων. Αλλά όχι μόνο επιστημόνων, ήταν ηθοποιοί, ήταν καλλιτέχνε κτλ. Mm. από όλο τον κόσμο. Τότε υπήρχε θεματική, τώρα δεν υπάρχει. Και αποφάσισα να διαγωνιστώ στον τομέα τη επικοινωνία, έχοντα δύο επιστήμε. Λέω εκεί. Το θέμα ήταν η διάδοση του πολιτισμού και του εθελοντισμού μέσα από τα ΜΜΕ. Κάθισα και δούλεψα τη θεματική αυτή ένα χρόνο περίπου. Ήμασταν 362 επιστήμονε, και ω διαμαγεία, ε, η αριστερή μετόπη του Παρθενώνα με του λαπίθε και του κεντάβρου, και αυτή η σημειολογία που έκανα, η πολιτιστική, μου έδωσε την πρωτιά. Έτσι ξεκινάει το ταξίδι. Λοιπόν. Ε, από εκεί και πέρα είναι διαδρομές, είναι διαδρομές, είναι μονοπάτια δύσβατα, είναι λεωφόρια ανοιχτή, εξαρτάται με τι θα περπατήσεις. Και έτσι το 2006 γίνεσαι μέλος της Επιτροπής Προεδρίας mm -hmm. σε μεγάλα projects κοινωνικής μέρημνας και πολιτιστικής Ναι, για τα παιδιά κυλονομιάς. του δρόμου, πολύ σημαντικά, για διαπολιτισμικά προγράμματα... Χωρί ε, χωρίς να χαθεί η παράδοση και πολιτισμό σε διάφορες χώρες, αλλά αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι να αναδεικνύεται η περσόνα, ο άνθρωπος που κάνει όλα αυτά. Συνέχισε όμω και ανέβηκε και στο ανώτερο όργανο των βραβείων και το 2012 έλαβε και το τίτλο τη Γενική Γραμματέα. Να σου πω λίγο για τα διεθνή βραβεία Τζουζέ Πεσάκα. Ιδρύθηκαν πριν από 14 χρόνια από έναν ιερωμένο υψηλό βαθμό του Βατικανό, ο οποίο είναι και καθηγητή νομική. Από τη γυπνίαση με του νέου, αντιλήφθηκε ότι δεν προωθούνται οι νέοι μέσω βραβεύσεων διεθνών κτλ. Και δημιουργείται ο Τζουζέπε Σάκα, παίρνει αμέσω την αιγίδα του Προέδρου τη Ιταλική Δημοκρατία και πολύ ισχυρών φορέων, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινοβουλίου κτλ. Και στόχευσε στον πολιτιστικό, επιστημονικό, κοινωνικό εθελοντισμό, φιλία των λαών και οι αξίες. Είναι κάτι το οποίο μα λείπει. Έτσι λοιπόν κάθε χρόνο υπάρχει η ετήσια τελετή που γίνεται τον Νοέμβριο στο Βατικανό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτοί που λαμβάνουν μέρος είναι καθολικοί, δεν είναι θρησκευτικά βραβεία, είναι ορθόδοξη. Υπάρχει ο Μουσουλμάνος, υπάρχει ο Ινδός. Αυτό που αναδεικνύεται είναι το ταλέντο ε, και πολύ σημαντικέ προσωπικότητες. Υπάρχουν τα βραβεία νέων που είναι αθλητές, καλλιτέχνες, επιστήμονες από όλο τον κόσμο που διαγωνίζονται. Υπάρχουν έξι βραβεία για σημαίνουσε προσωπικότητε και είναι πολύ σημαντικό ότι φέτο βραβεύεται και ο Αναστάσιο, ο Αρχιεπίσκοπο τη Αλβανία. Ε, υπάρχουν τα εθελοντικά βραβεία που είναι δι, διπλώματα αξία και το απόλυτο βραβείο που πάει σε εξέχουσε προσωπικότητε, όπω πέρσι το πήρε ο Τζέικο Μπάρνετ, ένα παιδί με αυτισμό, που θεωρεί το μεγαλύτερο επιστήμονα παγκοσμίω, θεωρεί το δεύτερο Αϊνστάιν Και πρέπει να σου πω, Άννα ότι είναι φιλέλλινας. Έχει είναι μοντέλο τον Πιθαγόρα. Καλύτερο. Λοιπόν, ε, όλη αυτή η διαδρομή σου δίνει γνωριμίες παντού, είναι ξέχουσες προσωπικότητες, αλλά διακατέχονται από μία απλότητα και από μία ταπεινότητα, γιατί ο άνθρωπος όταν ανεβαίνει πρέπει να παραμένει ταπεινός. Και είμαστε η χώρα η οποία γέννησε τη λέξη μέτρο. Λοιπόν, Ανεβαίνοντα λοιπόν στο ανώτατο αξίωμα, μετράω τις ευλογίε μου, βοηθάω πάρα πολύ, θεωρώ, δεν είμαι μόνη μου, είναι πάρα πολλοί εθελοντές που ανήκουν στα βραβεία. Βοηθάμε την πατρίδα μα, συστήνουμε την Ελλάδα μα, συστήνουμε αξιόλογου Έλληνε μέσω των βραβείων, μέσω επιτευγμάτων που έχουν κάνει και λειτουργούμε ω εφαλτήριο για τη φιλία των λαών. Εκτό από όλα αυτά, όμω, έχει δουλέψει αρκετά στη τηλεόραση mm -hmm. σε πολύ καλέ εκπομπέ και μεγάλα κανάλια. Ναι. Θε να μα ε, μιλήσει και για αυτή τη διαδρομή. Έχω... Κοίταξε, εγώ τη τηλεόραση. Μπήκα τυχαία. Όταν σου λέω τυχαία, όταν κάποια στιγμή με κάλεσαν από μια εταιρεία παραγωγή. Μόλι είχα τελειώσει το πάντιο πανεπιστήμιο, του κάνω ένα κόνσεπτ κοινωνικό. Ξαφνικά μου τηλεφωνούν και μου λέει: Κυρία Μποφατάκη, θέλουν συγκεκριμένα, ήταν στο Μέγκα, ήταν εξωτερική παραγωγή, θέλουν να αναλάβετε εσεί την αρχισυνταξία. Mm -hmm. Έτσι ξεκίνησα, δεν ήξερα τίποτα. Ή, μου έδωσε ένα συνάδελφο πέντε τηλέφωνα, εκ των οποίων τα τρία ήταν λάθο. Αλλά πολύ επιμονή, πέρασα νομίζω από πολύ σημαντικά κανάλια, δηλαδή ε, Mega Σταρ ε, από την ΕΤΕΝΑ e Είναι ένας χώρος πολύ θελκτικός, είναι ένας χώρος που σου δίνει μαθήματα ζωής, ε, ένας χώρος ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, αλλά σ' αφήσουμε τα, τους ανταγωνισμούς εκείνους που θέλουν να είναι ανταγωνιστικοί. Εμένα μου έχει δώσει πολλά. Μελλοντικά σχέδια που έχεις και το Ρινάμα, πριν φτάσουμε στα λοιπόν, μέλλοντα. Λοιπόν, θα σου εξής, θα, το, το τώρα. τώρα. Το θα σου το τώρα. φανεί λίγο υπερφύ όλο αυτό που θα σου πω. Είμαι ένας άνθρωπος πολύ γεμάτος. Γιατί, γιατί έχω κάνει όλα αυτά που ήθελα. Έχω περάσει από το τομέα της αρχαιολογίας, από την επικοινωνία, από την τηλεόραση, από τα περιοδικά. Ε, θέλω κάτι όμως τώρα να με ζουζουνίσει που λέω μέσα μου. Ναι, κάνω κάποιες συζητήσεις για κάποιες εκπομπές. Ε, νομίζω ότι θα είναι τελείως διαφορετικού τύπου αυτή τη φορά. Αλλά δεν σου κρύβω ότι είμαι έτοιμη να αναλάβω και κάτι τελείω διαφορετικό μέχρι τώρα, γιατί πολλέ φορέ βαριάμαι τα ίδια και τα ίδια. Θα δούμε, ίσω την επόμενη φορά θα σου πω. Βεβαίω, βεβαίω. Θα περιμένουμε έτσι με μεγάλη χαρά τα νέα που θα έχει κλείσει. Ε, κάτι τελευταίο έτσι που δεν θέλει να μοιραστεί μαζί μα. Αυτό που θα ήθελα να μοιραστώ είναι ότι είναι πολύ σημαντικό ω Έλληνα να αγαπήσουμε την γονιδιακή μα ρίζα. Να αγαπήσουμε τον πολιτισμό μας Και αυτή δεν είναι μία λέξη βαρύ Πρέπει να μάθουμε να, να αγαπάμε την πατρίδα μα. Και σε αυτή τη στιγμή που υπάρχει μία ραγισμένη κατάσταση εδώ στην Ελλάδα, πρέπει να αποκτήσουμε γνώση. Και αν μου και κάτι άλλο. Λένε ότι οι γυναίκε δεν μπορούν να κάνουν καριέρα και δεν μπορούν να ανελιχθούν και να εξελιχθούν. Ε, όταν έχουν οικογένεια. Αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω ότι είναι ένας μεγάλος μύθος Υπάρχουν γυναίκε αξιόλογες από όλο τον κόσμο, που όχι μόνο έχουν οικογένεια, άντρα και παιδιά, αλλά εγώ έχω δύο. Λοιπόν, το Γιώργο Νεκτάριο, ο οποίο είναι 20 χρονών, και την Νίκη που είναι 18. Τα ίδια τα παιδιά με βοήθησαν να κάνω το βήμα μπροστά. Θα μου πει, κλέβει πολύ χρόνο από σένα. Ναι, κλέβω χρόνο από μένα, αλλά δεν με εμποδίζει η οικογένεια. Είναι μύθος λοιπόν αυτό. Νομίζω ότι εμείς πρέπει να συντεριάξουμε πράγματα και σε αυτό ειλικρινά θέλω να σου πω ότι γνώρισα γυναίκες επιστημόνες καταπληκτικές από όλο τον κόσμο που δεν είχαν μόνο δύο παιδιά και άντρα, είχαν τέσσερα παιδιά. Άρα λοιπόν είναι θέμα θέλησης και πρέπει να πάψει αυτός ο μύθος. Επίσης, να πω και κάτι άλλο να θυμηθώ. Τελευταία είχες ε, κάνει κάποια α, καμπάνια για την αρχαιοκαπηλεία. Ναι, Αυτό ξεκινήσαμε είναι ωραίο το θέμα, θέμα διεθνών βραβείων του ZP Σάκα εδώ στην Ελλάδα. Υμ. Υμ. Ξεκινήσαμε μία καμπάνια ενάντια στην αρχαιοκαπηλεία και στη διαφύλαξη της πολιτιστικής μα κληρονομιάς από την πόλη τη Ξάνθης. Όπου από που πέραμε... και κατάγεσαι. Ε, ναι. Ναι. ναι, για να μην θυμώσει ο μπαμπάς μου ότι είμαι εκκλησίδη ρώτησα. Ε, βέβαια, όπου πραγματικά έγιναν πολύ συμβολικέ δράσει με καριάτιδε. Πήρε μέρο ο Γιάννη Οσμαραγδή, ο, Σμαραγδής, ο Μίμη ο Πλέσα, ο Γιώργο Ο Τσούκαλης, ο, Αλέξη ο Αλέξο Κοστάλλα. Ε, πολλοί επιστήμονε, άνθρωποι από όλου του χώρου. Γιατί? Γιατί η αρχαιοκαπηλεία έχει αυξηθεί φοβερά λόγω τη κρίση και τα τρία τελευταία χρόνια έχουμε μία αύξηση 40%. Και αν πραγματικά φεύγουν όλοι αυτοί οι θησαυροί από τη χώρα μα, τι θα μείνει, έτσι λοιπόν θέλαμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό. Έχουμε ξεκινάμε πάρα πολύ σημαντικέ δράσει. Σε λίγο καιρό πάμε στην Κρήτη για να κάνουμε και σποτ, γιατί είμαστε όλοι εθελοντέ ενάντια στην αρχαιοκαπηλεία. Μα έχει αγκαλιάσει η διεθνή κοινότητα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λίγο να ευαισθητοποιηθούμε. Και αυτοί που θέλουν να είναι πραγματικά εθελοντέ, α μα χτυπήσουν την πόρτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που κοντά μα. Εγώ σα ευχαριστώ. όμορφε διαδρομέ και τις ευχές, αλλά και τα θετικά μηνύματα με τα οποία μας ε, σήμερα. Σας, Σας ευχαριστούμε, πολύ. πολύ. Ευχαριστούμε. Μην